Στη διαδικασία της ολοκλήρωσης βρίσκονται έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει στην Δημοτική Ενότητα του Μαραθοκάμπου, τόσο από το πρόγραμμα Φιλόδημος όσο και από το ΕΣΠΑ. Σε αυτό εδώ το σημείο τοποθετήθηκε η Παιδική Χαρά, η οποία είναι από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Η Παιδική Χαρά για το Μαραθόκαμπο ήταν αναγκαία, διότι δεν υπήρχε τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι που έλειπε από το τόπο μας. Γενικά πρέπει να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε όλες τις δράσεις των νέων παιδιών. Έχουμε κάνει καλές παρεμβάσεις, γενναίες παρεμβάσεις και στο κλειστό γυμναστήριο. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε τη σύμβαση με τον εργολάβο, ο οποίος θα βάψει μέσα το κτίριο και θα το στεγανοποιήσει από τις βροχές. Επίσης, κάναμε την αλλαγή των λαπτήρων σε LED. Έχουμε κάνει αλλαγή πίνακα και όλα αυτά τα οποία χρειάζονται, έτσι ώστε να είναι ασφαλής για τα παιδιά και να μπορούν να αθληθούν έτσι όπως πρέπει και όπως τους αξίζει. Από εκεί και μετά, όπως γνωρίζετε, στην περιοχή Καρέικα του Μαραθοκάμπου έχουμε το γήπεδο του Μαραθοκάμπου, το οποίο έχει μπει πλέον και ο χλωροτάπητας, έχει φωτιστεί από τους προβολείς. Εμείς ως Δήμος με το εργατικό μας δυναμικό και σε συνεργασία με το Σύλλογο του Κέρκη θα βάψουμε τα αποδυτήρια και θα κάνουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο για να μπορούν τα παιδιά να αθλούνται. Σε ό,τι αφορά τώρα στο νέο νηπιαγωγείο που κατασκευάζεται στον Μαραθόκαμπο, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Δημήτρης Βολακάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι τον Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Σε αυτό εδώ το σημείο, δίπλα στο Περιφερειακό Ιατρείο Μαραθοκάμπου, φτιάχνουμε το νηπιαγωγείο το καινούργιο του Μαραθοκάμπου, διότι το παλιό δεν εξυπηρετούσε, δεν πληρούσε όλες τις αδειοδοτήσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει. Είναι από το ΕΣΠΑ, είναι ένα έργο το οποίο είναι από το ίδιο πρόγραμμα με το έργο της σπηλιάς του Πυθαγόρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα πετά, είναι σε λίγες μέρες θα πέσει η πλάκα. Θεωρούν, η τεχνική μας υπηρεσία θεωρεί ότι το Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι για να μπορέσει να δεχθεί τους μαθητές από την καινούργια χρονιά. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, διότι θα ήμασταν έτοιμοι νωρίτερα, αλλά όλα αυτά που έχουν συμβεί στην ανθρωπότητα με το COVID, με το σεισμό στη Σάμο, όλα αυτά τα πράγματα μας έφεραν πίσω στα έργα μας, μας έχουν φέρει πίσω στο τεχνικό μας πρόγραμμα για το 2021. Πιστεύουμε ότι θα τα προλάβουμε, γίνεται τεράστια προσπάθεια για να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε και να προχωρήσουμε όπως πρέπει για την ποιότητα της καθημερινότητάς μας και για το καλό του τόπου μας.